Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή στις νίκες επιτέλους για τον Ολυμπιακό, επιστροφή στις καλές εμφανίσεις. 0-2 το τελικό αποτέλεσμα με την Dudelange. Μια πολύ σπουδαία νίκη, όχι φυσικά βαθμολογικά, αλλά ουσιαστικά, καθώς είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να αντεπιτεθεί, να κτίσει τη χαμένη του ψυχολογία και να κερδίσει την αυτοπεποίθηση που θα του φέρουν γκολ, νίκες και βαθμούς για την πολύ σημαντική συνέχεια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε, αν και για ακόμα μία φορά δυσκολεύτηκε πολύ να ανοίξει το σκορ, είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, πολλά δοκάρια και ευτυχώς κατάφερε και ξεμπούκωσε με ένα παλικαρίσιο γκολ του Βασίλη Τωροσίδη σε ένα σημείο που έδειχνε ότι δεν θα έβρισκε τη λύση να ανοίξει το σκορ. Ένα πολύ όμορφο κόρνερ, πολύ όμορφη εκτέλεση από το Φορτούνι, φαλτσαριστό, και ο Βασίλης Τωροσίδης μας χαρίζει την νίκη. Μετά το διπλό της Μπέτης μέσα στο Μιλάνο, η ομάδα ξαναμπαίνει δυναμικά στον Όμιλο και κάνοντας απλά τα βασικά, κερδίζοντας δηλαδή την Dudelange στην επερχόμενη αναμέτρηση για τον Europa στο Καραϊσκάκι, ακόμα και με ήττα στην Ισπανία με την Μπέτης, μπορεί απλά με μία νίκη στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου με τη Μίλαν, όπου εκεί θα παίξει μπάλα και ο κόσμος, να εξασφαλίσει την πολύ μεγάλη πρόκριση. Αφού θεωρώ ότι στο μάτς Μπέτης-Μίλαν πολύ δύσκολο θα καταφέρει η Μίλαν να πάρει διπλό, οπότε ο Ολυμπιακός ξανακρατάει την τύχη στα χέρια του. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό συμπέρασμα που βγαίνει από το μάτς με την Dudelange, όπου δεν είναι άλλο από την άμυνα που έχει αποτελέσει την αχίλιο πτέρνα της ομάδας και έχει κόψει πολλούς βαθμούς από τη μέχρι τώρα συγκομιδή. Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι ο Σισε είναι ο καλύτερος στόπερ της ομάδας αυτή τη στιγμή, άδεια αμφισβήτητα, αφού διαθέτει ταχύτητα και ευελιξία, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει η άμυνα στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, καθώς χρειάζεται πάντα ένας παίχτης, αν όχι και οι δύο στόπερ, να διαθέτει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να μαρκάρει man-to-man τον ποιοτικότερο αντίπαλο επιθετικό. Το αμυντικό δίδυμο που χρησιμοποιείται στο μάτς με την Dudelange δείχνει να είναι ένα πιθανό δίδυμο πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει ο προπονητής, οπότε αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία στα επόμενα 3-4 μάτς να μην πραγματοποιήσει άλλες αλλαγές, να μην κάνει άλλα πειράματα και να εδραιώσει το βασικό κεντρικό το αμυντικό δίδυμο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ομάδα για να μην χάσει άλλους βαθμούς και να πραγματοποιήσει την αντεπίθεσή της σε όλες τις διοργανώσεις. Πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα κατά την άποψή μου ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος ήταν ο πιο κινητικός, ο πιο απειλητικός και ο πιο δημιουργικός παίχτης της ομάδας. Από τα πόδια του προέρχεται και το πολύ όμορφο κόρνερ που ξεκλειδώνει το μάτς για τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ όμορφο κόρνερ φάτσε στο πίσω δοκάρι που δίνει την ευκαιρία στο Βασίλη Τωροσίδη να ανοίξει το σκορ για την ομάδα. Πολύ καλό παιχνίδι φυσικά έκανε και ο Βασίλης Τωροσίδης που έβαλε τον γκολ κλειδί, αλλά και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά μετά από δύο πολύ κακές εμφανίσεις και θα μπορούσε να έχει σκοράρει στο μάτς ακόμα και hat-trick αν δεν ήταν τόσο άτυχος ή αν ήταν λίγο περισσότερο συγκεντρωμένος. Πάμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε από τον τραυματισμό του Γκερέρο. Ένας τραυματισμός που φαίνεται ότι θα τον αφήσει εκτός τουλάχιστον για ένα μήνα και αν συνυπολογίσει κανείς και το χρόνο που θα χρειαστεί για να φτάσει στην ιδανική κατάσταση, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα δυσκολεύουν σημαντικά και με την έλλειψη του Χασάν. Οπότε η μόνη λύση πλέον είναι να χρησιμοποιηθεί ο Μάνος, να πάρει ευκαιρίες, να πάρει χώρο, να δούμε τι μπορεί να προσφέρει μετά την πολύ καλή χρονιά που έκανε με τα πολλά τέρματα στη δεύτερη κατηγορία, βοηθώντας τον Όφη τα μέγιστα να ανέβει. Και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή κίνηση να του δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης, χώρος και χρόνος για να δούμε τι μπορεί να δώσει και καλό είναι να αποφευχθούν οι αλχημίες από τον προπονητή για να καλύψει το επιθετικό πρόβλημα που έχει προκύψει. Πάμε όλοι στο γήπεδο να δώσουμε δυναμικό παρόν, να βοηθήσουμε την ομάδα. Μία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα με πολλά γκολ θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι και θεωρώ ότι θα έρθει. Ήρθε η ώρα να ξεμπουκώσει η ομάδα και με τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα θεωρώ ότι η ομάδα θα παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο,
ανακτώντας την ψυχολογία της. Και θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες η ομάδα να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες που τις χρειάζεται πάρα πολύ, ώστε να ξαναμπεί δυναμικά σε όλες τις διοργανώσεις για να κάνει τη σεζόν που όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει. Θρύλε γερά!